Μιλάω για τον πρόεδρο της Ενώσης Ποσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, τον κύριο Τζόρτζογλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα για το Ηράκλειο. Καλησπέρα στο... Τι κάνετε? Γιώργο, είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, κύριε Τζόρτζογλου. Δόξα τω Θεώ. Να μου επιτρέψεις, να θέλω, Γιώργο. Εννοείται. Φυσικά. Και έτσι, έτσι μου αρέσει και περισσότερο. Καταρχάς, θέλω ένα σχολιάκι να ξεκινήσουμε χαλάρα έτσι, στο εισαγωγικό κομμάτι, να ξεκινήσουμε χαλάρα και μετά να πάμε στα δύσκολα. Πώς τη βλέπετε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο ποδόσφαιρο και τώρα με αφορμή και τη σημερινή απόφαση ότι ο τελικός θα γίνει χωρίς θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο με 200 προσκλήσεις, με 30 άτομα. Και ενώ ρε παιδί μου, ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος. Θέλω ένα σχολιάκι έτσι από εσάς που είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Απόλυτα φυσιολογικό. Απόλυτα κατανοητό. Η παράδοση συνεχίζεται. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει σαν παλιό φορτηγό με τα φρένα σπασμένα. Ναι. Εδώ και πόσα χρόνια? Δεν, πολλά χρόνια. Πολλά. Πολλά χρόνια, ναι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει. Ούτε δεν τείχο δεν έχει βρει, κύριε Τζόρτζογλου, τόσα χρόνια. Να σταματήσει. Μα δεν είναι. Πάμε πιο παλιά, να δούμε, να θυμηθούμε στην Πάτρα τι έγινε στο παιχνίδι εκεί το τελικό του Ολυμπιακού Άρη, ήταν να ξεκινήσει το μάτι 6, ξεκίνησε στις 11 το βράδυ που ξεκίνησε. Να πάμε σε ποιο, να πάμε στο τελικό του Ηρακλείου που φιλοξένησα εγώ, που τότε το Δημητρούλα το καράβι, παραλίγο να έχουμε ένα βάγιο, παλιό να το βυθίσουν οι φύλαγοι της ΑΕΚ. Τι να πάμε. Φοβερά, φοβερά πράγματα. Το 2011 στο ατρόμητο ΣΑΕΚ, το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμάμαι. Τότε ο φίλαθλος του Ατρομήτου, μάρκαρε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Ναι. Αν πει μέσα... Ωραία πράγματα. Έχει κάτι βιντεάκια και σε άλλες χώρες γίνονται, κύριε Τζόρτζογλου, αυτά. Έχει κάτι βιντεάκια, αν τα έχετε δει, που μπήκε ένας φίλαθλος και έκανε μια απόκρουση πάνω στη γραμμή για να μην δεχτεί κόλλη η ομάδα. Το έχουμε δει και αυτό στη Βραζιλία, έγινε αυτό που έγινε. Έχει δεν είναι τέτοια. Λοιπόν κάτι καινούριο. Και να πρωτοθυμηθούμε το τελικό του 2013, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, με το μπαραχαράχτη της ιστορίας, τον κύριο Γιάχο. Είχαμε παραχάραξη της ιστορίας. Μπορεί να μιλάμε μέχρι το βράδυ, μα σκεφτούμε οι δυο μας, κύριε Τζόρτζογλου, παραδείγματα. Μπορεί να μιλάμε και μέχρι το βράδυ. Μόνο αναφέροντας παραδείγματα μόνο. Γι' αυτό λέω ότι φτάσαμε στο σημείο τώρα να παίξουμε ένα τελικό σε ένα στάδιο 70.000 θέσεων. Έτσι. Το οποίο θα παρακολουθήσουν 300 άτομα. Και 250 οι προσκλήσεις της ΕΠΟ, 30 Ολυμπιακός, 30 η ΑΕΚ και οι διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων. Αυτοί. Ναι, νομίζω ότι είναι λάθος. Δηλαδή τόσα έξοδα, τόσο γήπεδο, θα πρότεινα να το κάνανε στο γήπεδο της Παπάφη, εκεί που παίζει και ο γιος μου πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι, αφού, δηλαδή, 200 άτομα νομίζω τα βάζει άνετα. Τέλος πάντων, είναι πράγματι καταστάσεις για να γελάς και για να κλαις. Και έρχομαι από δεξιά εγώ και ρωτάω τον κύριο Τζόρτζογλου, γιατί ασχολείστε τόσα χρόνια? Δεν βαρεθήκατε, δεν τα συγχαθήκατε όλα αυτά? Να τα δώσετε μια και να ρίπετε, άντε μωρέ, σιγά μη συνεχίσω εγώ να ασχολούμαι. Όχι, εγώ δεν κάνω, δεν υποταχτώ. Μ' αρέσει ο χώρος αυτός και ότι δεν καταργώ τώρα, δεν φεύγω από το χώρο που αγαπώ. Θα πρέπει να φύγω. Πάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο γιατί σας χάσαμε λίγο. Ναι. Ναι. Εγώ το χόμπι μου δεν το παρατάω. Απέναντίας αγωνίζομαι, προσπαθώ για αυτό το χόμπι, άσχετα ότι δεν ταυτίζεται με τη φιλοσοφία, δεν είναι όπως το θέλω εγώ. Ναι. Παλεύετε όμως τόσα χρόνια, κύριε Τζόζογλου, και δεν ελάχιστα τα αποτελέσματα. Όχι από τις προσπάθειες δικές σας, από τύπους, επιτρέψτε με να το πω έτσι, να σας χαρακτηρίσω έτσι, από τύπους που γουστάρουν να αλλάξει η φάση, ρε παιδί μου, στην μπάλα. Φτάνει τόσο με το χάλι, ας πούμε, το μαύρο. Εγώ είμαι λίγο απεσιόδοξος, Γιώργο. Ναι. Για να σου αλλάξει η κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Μακάρι βέβαια να αλλάξει. Το θέμα είναι θα πρέπει όλοι αυτοί, οι μεγάλοι ιδιαίτερα και η πολιτεία, να αποφασίσουν και να θέλουν να το αλλάξουν. Mm. Δηλαδή, μην δούμε σε κάποια στιγμή τον Χαλίφη να πάρει τη θέση του άλλου Χαλίφη. Δεν γίνεται μια τέτοια προσπάθεια, λέτε?
Εγώ δεν είμαι, εν πάση περιπτώσει δεν εμπιστεύομαι. Θα μπορούσα να εμπιστευτώ εάν όλοι οι μεγάλοι κάτσουν σε ένα τραπέζι, όπως αυτό που πήγε να γίνει πριν ένα μήνα και αυτό που κι εγώ πρότεινα να φιλοξενήσω στην Κρήτη, ναι, και να συμφωνήσουν να αλλάξουν οι αρχές, να αλλάξει γενικότερα οι θεσμοί. Δεν πιστεύω αν θα φύγει ο Γιώργος ο Κυρτζίκης και έρθει ο Νίκος ο Τζόρτζογλου ή αν έρθει ο οποιοσδήποτε Μανώλης Γιώργος Γιάννης θα αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξουν θεσμοί. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός και να αλλάξουν πολλά πράγματα. Φαίνεται από το γεγονός ότι και με τον Γιώργο τον Κυρτζίκη είχαμε θέματα. Ναι. Τα σχέδια που θα οριστούν δεν γίνανε. Και με τον Πιλάβη τα ίδια είχαμε. Και παλιότερα, όπως σας προανέφερα παραδείγματα. Με Σαρή. Που σαν με... ίδια είχαμε. Με Γκαγκάτσι. Δηλαδή... Δεν είχαμε Γκαγκάτσι. Βεβαίως. Και τότε είχαμε λάθη. Τι θα πει, δηλαδή. Τι... Όχι, λέω μήπως θα λέγατε ότι δεν είχαμε τότε. Δεν καλά. Όχι. Δεν... Βέβαια, αυτά που συμβαίνουν τώρα νομίζω δεν έχουν προηγούμενο. Δηλαδή, όταν λέω τα τελευταία χρόνια. Είναι σίγουρα το πράγμα ολοέν και ολοέν και χειροτερεύει. Mm. Γι' αυτό θα πρέπει οι ενώσεις σε συνεργασία με τους μεγάλους, όπως λένε, σε συνεργασία με την πολιτεία, να πάρουν αποφάσεις. Δεν είναι αυτές αποφάσεις. Δεν είναι αυτές λύσεις του κυρίου Κοντονή. Πάμε να κάνουμε τον τελικό σε ένα γήπεδο 70.000 θέσεων και κλεισμό των θυρών. Ναι, ναι, σκέφτηκαν και μαθητές, λέει, αλλά επειδή είναι Πάσχα, οι μαθητές είναι στα χωριά τους, ας πούμε. Ναι, δηλαδή το επόμενο βήμα του χρόνου τελικός, όπως πάμε, φαντάζομαι να γίνεται σε ένα κλουβί. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς την ηλικία, εγώ τουλάχιστον το πρόλαβα, πριν καμιά 30 χρόνια που γινόταν κάτι αγώνες κατς σε κλουβί. Ο Ατήλιου, ας πούμε, του Παλαζάρου. Μήπως φτάσουμε στο σημείο αυτό, ας πούμε, του χρόνου ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος να γίνει σε ένα τέτοιο γήπεδο σε κλουβί, που δεν νομίζω ότι αυτές είναι λύσεις. Έτσι είναι. Και δεν μ' αρέσει όμως που σας άκουσα κάπως απεσιόδοξο για το αν θα αλλάξει κάτι, δηλαδή, ή όχι σύντομα. Δεν μ' άρεσε αυτό που άκουσα. Τέλος πάντων, δεν έχετε και καμιά. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί σας είπα ότι για να ήμουν αισιόδοξος θα με έκανε αισιόδοξο το να βρισκόταν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και η πολιτεία και να συναποφασίσουν να αλλάξουν οι θεσμοί, να αλλάξουν να αλλάξει ο τρόπος εκλογής, ας πούμε, του ΔΣ της Ομοσπονδίας, να αλλάξουν ο τρόπος που των διαιτητών, να αλλάξουν όπως αλλάξαν τα δικαιοδοτικά όργανα της Ομοσπονδίας. Τέτοιες αλλαγές θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να γίνουν. Και δεν νομίζω ότι... Δεν θέλω να κατηγορήσω τον κύριο Σαββίδη, τον κύριο Μελισσανίδη. Αν ο κύριος Μελισσανίδης αύριο, ας πούμε, ελέγξει την Ομοσπονδία, τα πράγματα, αν είναι μόνος του, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αυτός είναι ο στόχος. Τι, να έρθει ο κύριος Μελισσανίδης? Να το ελέγξει ο κύριος Μελισσανίδης, ναι. Αυτό λοιπόν. Εγώ λοιπόν δεν είμαι να φύγει ο κύριος Μαρινάκης ή να φύγει, να μην τα λέμε ονόματα, να φύγει το λιμάνι και να έρθει η Αγιά Σοφιά, να φύγει το λιμάνι και να έρθει ο Λευκός Πύργος. Και από δίπλα πάω ό,τι κοκαλάκι πετάξει η Αγιά Σοφιά. Αν πετάξει κανένα κοκαλάκι και ο ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να αλλάξει το ποδόσφαιρο, όχι να αλλάξει αυτός που δίνει τις εντολές. Καταλαβαίνετε τι. Να σας πω κάτι τώρα. Ήσασταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Μέγαρο? Ναι, ήμουνα. Προσκεκλημένος του κυρίου Σαββίδη? Του κυρίου Σαββίδη, ναι, ήμουνα προσκεκλημένος. Όπως και άλλες ενώσεις. Ναι, και άλλες. Πόσοι ήσασταν περίπου? Ενώσεις. Γύρω στους 17-18 ενώσεις πρέπει να είμαστε. Εσείς είστε οι κάτω από τη στέγη του Σαββίδη ενώσεις που ήσασταν εδώ. Από την εποπτεία, από την συμπάθεια, πώς να το πω, ξέρω εγώ. Όχι. Είμαι κάτω από τη στέγη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, που δεν έχει κανένα Σαββίδη, η φιλοσοφία η δικιά μου. Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος ότι ο Τζόρτζογλου ήταν εκεί στην Γιώργη του ΠΑΟΚ. Τι δουλειά έχει στην Γιώργη του ΠΑΟΚ? Ο Σαββίδης τον κάλεσε για να ξέρω για τις εκλογές στην ΕΠΟ.
Όχι, και αν αύριο το λιμάνι με καλέσει σε μια ανάλογη γιορτή για τα 90 χρόνια του Ισραήλ, να σας πληρώσω τα πάω. Να σας πω λοιπόν, αφού ήσασταν εδώ την Τετάρτη, ήσασταν από αυτούς που μίλησε ο Σαββίδης, ο κύριος Σαββίδης, και τον επηρεάσατε στο να κατεβεί στο Καραϊσκάκι σήμερα, όπως μας είπε. Δεν ξέρω, εγώ μου ζήτησε ο κύριος Σαββίδης παρουσία όλων των ενώσεων να του πούμε την άποψή μας. Αυτό που έγινε, πώς έγινε, πώς έγινε αυτό, δηλαδή πριν την εκδήλωση μαζευτήκε, ήσασταν σε ένα χώρο και έτυχε να περάσει ο κύριος Σαββίδης, πώς έγινε το σκηνικό? Όχι, σε ένα χώρο δεν έτυχε να περάσει, νομίζω ότι ήταν προκαθορισμένο ραντεβού για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι. Και ο άνθρωπος ήρθε και μίλησε για την φιλοσοφία του, για τους στόχους του, για το σκηνικό. Ό,τι θέλει να φτιάξει το ποδόσφαιρο, ότι του αρέσει, ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα δεν του αρέσει. Ναι. Είχε στα περισσότερα που είπε απόλυτο δίκιο, ναι, και ζήτησε από τους παρευρισκόμενους που είμαστε εκεί να του εκφέρουμε την άποψή μας σχετικά με την απόφασή του να μην κατέβει να παίξει στον ημιτελικό που ήταν στο Καραϊσκάκι. Ναι, πώς σας το είπε δηλαδή, είπατε τη γνώμη σας, μιλήσατε όλοι ή όποιος ήθελε? Είπε συγκεκριμένα, θέλω να με συμβουλεύσετε την άποψή σας, ναι, τι να κάνω. Έχω αποφασίσει να μην κατέβω. Πόσοι ήσασταν περίπου, κύριε Τζορτζόγλου, εκεί? Είπα Γιώργο ότι είμαστε γύρω στους 17, 18, ίσως και 20. 17, 20, ναι, γιατί μας είπε 50 γι' αυτό. 50 άτομα θα είμαστε σίγουροι. 50 πρόεδροι. Και λέω, πού τους βρήκε 50 πρόεδρους, δηλαδή. 17, ωραία, δεν έχει σημασία. Okay, εγώ θέλω να... Πρόεδροι των ενώσεων πρέπει να είμαστε στο νούμερο αυτό, σας λέω, 17-18. Ναι, ναι. Όχι, γιατί είπε 50 πρόεδρους και ψάχναμε όλη αυτή τη εβδομάδα ποιοι ήταν οι πρόεδροι εκεί και τα λοιπά. Και εγώ μόλις είδα Τζορτζόγλου, ναι, να ρε φίλε, να ποιος άνθρωπος θα μιλήσει κανονικά. Πρόεδρος, μιλάω για πρόεδρος ενώσεων ποδοσφαίρου. Ναι. Αν ήταν και πρόεδροι της Ένωσης Αγροφυλάκων ή Αστιφυλάκων ή από στράτε μέχρι σωματικών, δεν τις μιλήσει. Είχε. Είσαστε μόνο εσείς. Όχι, όχι. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν, και φτάνει η ώρα να μιλήσει ο Τζορτζόγλου. Τι λέει ο Τζορτζόγλου Σαββίδη? Είπα ότι η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ, όπως μας αναπτύσσει και πραγματικά έτσι είναι, είναι μια φιλοσοφία που πολεμάω. Δεν λιποταχτώ. Είπε ότι σαν πόντιος εγώ είμαι αυτός. Και συμφωνώ, γιατί δεν σας κρύβω ότι και εγώ έχω μια ρίζα από τον πόντο, και το όνομά μου παραπέμπει σε αυτό βεβαίως, και το είπα ότι και εγώ συμφωνώ με αυτό, αλλά αυτό δεν συνάδει με το ότι δεν θα κατέβω να αγωνιστώ. Και αν του λέω, κύριε Σαββίδη, το ίδιο λέγατε ότι δεν θα κατέβετε και στο στα play-off, θα συμφωνούσα μαζί σας. Όμως το δεν κατεβαίνω στο γήπεδο να παίξω με το κήπεδο, ναι. Γιατί δεν θέλω να νομιμοποιήσω την Ομοσπονδία, αλλά κατεβαίνω στα play-off. Νομίζω ότι είναι μεσοβέστικη, είναι λάθος απόφαση. Θα πρέπει να κατέβετε και να αγωνιστείτε. Σε αυτό το πράγμα πήρε το λόγο και ο κύριος Χατζιαποστόλου, ο συνάδελφος από το Κιλκίς, ο οποίος είπε το ίδιο πράγμα. Και ο Βασίλης ο Χατζιαποστόλου το είπε ότι να κατεβείς στο μάτς. Βεβαίως, να κατεβείς στο... Και εσείς του το είπατε αυτό, έτσι? Και εγώ αν είπα... είναι να μην κατεβείς, του είπατε, να μην κατεβείς στον κύπελο, να μην κατεβείς και στα play-offs όμως. Βεβαίως. Μάλιστα, του είπα ότι μου θυμίζει την απόφαση του κυρίου Κοντονή να διακόψει το κύπελο, ενώ την ίδια ώρα γινόταν το πρωτάθλημα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι στο κύπελο μόνο έχουμε βία, στο κύπελο μόνο έχουμε διαφθορά. Συμφωνώ μαζί. Στο κύπελο μόνο έχουμε στημένες διαιτησίες, στο κύπελο μόνο, δηλαδή στο πρωτάθλημα δεν έχουμε. Άρα λοιπόν, και κάθε επέκταση, αν θέλετε, φίλε Γιώργο, να ξέρεις. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά βοηθάει περισσότερο τους ανταγωνιστές που σήμερα φαίνονται συναγωνιστές, και μιλάω ξεκάθαρα Παναθηναϊκό ΑΕΚ, που στο επόμενο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με μείον 3, ναι, ενώ ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα ξεκινήσουν κανονικά με τους... Εντάξει, δεν πονάει και πολύ το μείον 3. Μόνο στο τέλος θα πονέσει. Άμα κυνηγάει κανένα πρωτάθλημα και χάσει, το χάσει για 3 βαθμούς. Λέτε ότι δεν πονάει. Δεν πονάει πολύ, ξέρω εγώ. Εάν στατιστικά θα δείτε ότι η δεύτερη με την τρίτη θέση, η διαφορά βαθμολογίας των δύο ομάδων, ναι, δεν είναι καμιά 20 βαθμούς. Αυτό συμβαίνει μόνο με τον Ολυμπιακό. Έτσι.
Έτσι είναι, δίκιο έχετε. Και όταν, όταν το εκφράσατε τη γνώμη σας, κύριε Τζόρτζογλου, τι αντίδραση είδατε ή εισπράξατε γι' αυτό που το είπατε, από τον κύριο Σαββίδη, εννοώ. Εντάξει, ήταν κολακευτική η αντίδραση, γιατί μας είπε ότι με επηρεάζεται και θα σκεφτώ. Και μάλιστα μετά από μία-δύο ώρες, τρεις ώρες, που έγινε η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία 1.500 ανθρώπων, είπε ότι κάποιοι άνθρωποι με επηρέασαν και ναι, μάλλον θα κατέβω να αγωνιστώ στο, η ομάδα μου στο Καραϊσκάκι. Ναι. Οι υπόλοιποι, εσείς και ο Βασίλης Χατζιαποστόλου ήσταν οι δύο που είπατε, που είχατε την ίδια γνώμη. Οι υπόλοιποι που ήταν εκεί, τους ακούσατε, τι είπανε? Νομίζω και ο πρόεδρος της ΕΠΣΤΡΑ μας είπε, συμφώνησε μάλλον με την άποψη τη δικιά μου και του κ. Χατζιαποστόλου. Να κατεβεί στο Καραϊσκάκης δηλαδή, ναι. Ναι, 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 ναι. Δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, από τους προέδρους των ενώσεων και τους ανθρώπους που είμαστε σε αυτή την κέντρωση, ναι, καμία άποψη αντίθετη. Δεν ήταν δηλαδή πλειοψηφία το καλά κάνετε, κύριε Σαββίδη, και δεν κατεβαίνετε? Ήταν μειοψηφία αυτό? Σε εσάς μιλάω, το, για εσάς, για το κομμάτι αυτό. Από τους παρευρισκόμενους προέδρους ενώσεων. Ναι, αυτό λέω. Δεν υπήρχε κάποια άποψη που να του πει, ναι, κύριε Σαββίδη, καλά το κάνετε. Καμία. Αντιθέτως, σας είπα, δύο-τρεις προέδροι. Του είπαμε ότι, τέλος πάντων, θεωρώ ότι γενικότερα, ενώ ο κ. Σαββίδης εμένα προσωπικά με έπεισε, και το λέω ειλικρινά, ναι, με έπεισε ο τρόπος που μίλησε για το όραμά του, για πώς βλέπει το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι λάθος, για τους λόγους που προανέφερα. Τον προβληματίσατε και γι' αυτό μετά το βράδυ, αν και ήταν εκνευρισμένος γιατί καθυστέρησε, έγιναν τρομερά λάθη, ας πούμε, στην εκδήλωση και μάλιστα ο άνθρωπος βγήκε και μίλησε τα μεσάνυχτα. Ήσασταν εσείς μέχρι το τέλος, μείνατε? Ναι. Γίνανε πολλά λάθη και πράγματι ήταν μια απογοήτευση για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κάνει ένα τεράστιο αγώνα σε μια ομάδα με τεράστιο μέγεθος. Αυτό που εισέπεσε σε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν αυτό που περίμενε αυτός, και όχι περίμενε αυτός, περίμενα νομίζω όλοι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα γίνουν, έγιναν κάποιες αλλαγές, κάποιες θα γίνουν και στο μέλλον κάποιες αλλαγές, πιστεύουμε για καλό. Και βγήκε μετά στις δηλώσεις και είπε ότι αυτό πιθανόν θα κατεβούμε, το σκέφτηκα, μίλησα με ανθρώπους κτλ. Προχθές όμως τα άλλαξε τελικά. Και σήμερα πάω σε μια ώρα από τώρα δεν θα είναι. Δεν θα παίξει. Νομίζω ότι όλο αυτό δεν ταιριάζει στο προφίλ μιας τέτοιας υπερδύναμης που για μένα είναι ο ΠΑΟΚ, ενός τέτοιου συλλόγου με τέτοια ιστορία. Δηλαδή, και νομίζω αδικεί και τον κύριο Σαββίδη, το να βγαίνει μετά τον αγώνα της Τούμπας να λέει δεν κατέβαμε στο τελικό, να λέει μετά θα κατέβαμε τους μικρούς, όχι μετάνιωσα, με επηρέασαν κάποιοι, θα κατέβαμε τους μεγάλους, δεν κατεβαίνω καθόλου. Γενικότερα αυτό νομίζω ότι βλάπτει και την εικόνα του κυρίου Σαββίδη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, εμένα με έπεισε, ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος θέλει το ποδόσφαιρο διαφορετικό στην πατρίδα μας. Με όλο αυτό, σήμερα αυτό, αύριο το άλλο, μεθαύριο το άλλο, νομίζω ότι τον αδικεί. Αυτή είναι η άποψή μου, Γιώργο. Ναι, τον αδικεί. Ναι. Γιατί λέτε ότι τελικά αποφάσισε να μην κατεβεί σήμερα ο ΠΑΟΚ? Εγώ πιστεύω ότι επηρεάστηκε από την ανακοίνωση των συνδέσμων. Άσχετα, δεν προκύπτει αυτό. Πιθανότατα να επηρεάστηκε. Ναι. Εγώ, γιατί σε μεγάλη μερίδα του κόσμου άρεσε το ότι δεν θα κατέβει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Όχι, δεν θα κατέβει ο ΠΑΟΚ. Σαν σκεπτικό, αν το ακούσεις, αν το δεις ψυχρά, λες μπράβο, επαναστατώ. Ναι. Εάν δεις περισσότερο, δεν νομίζω ότι η επανάσταση μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Έτσι, και μια επανάσταση στο κάτω-κάτω που δεν ζημιώνει με τον ΠΑΟΚ, διότι αυτό που κάνει ο κύριος Σαββίδης ζημιώνει αποκλειστικά τον ΠΑΟΚ και ευνοεί τους υποτιθέμενους συναγωνιστές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τριανδρία, από ό,τι ακούγεται, από ό,τι φαίνεται κτλ., η οποία είναι κόντρα σε αυτό το κατεστημένο. Ποια τριανδρία? Αυτό που πραγματικά δεν είναι ποδόσφαιρο. Ποια είναι τριανδρία? Είναι ο Λευκός Πύργος, είναι ο Λυκαβητός. Ναι. Ποιος Λυκαβητός? Και η Αγία Σοφιά. Ποιος Λυκαβητός? Αφού δεν. Λυκαβητός, δεν ξέρεις. Από άλλο δρόμο δεν πάει, δεν πήγε ο Λυκαβητός? Δεν πηγαίνει? Όχι, είναι εκεί κοντά ο Λυκαβητός. Είναι. Έτσι τον λέω τώρα στο εγώ.
Η Καρδόκη Παναγία Σοφία. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε σήμερα σε αυτήν την εξέλιξη. Λέω εξέλιξη γιατί περιμένουμε σε μια ώρα, ας πούμε, θα δούμε την εικόνα, την κατάληξη. Και λέτε ότι τελικά έπρεπε να σκεφτεί ψυχρά, επαγγελματικά εντός εισαγωγικών, να το πω ρε παιδί μου, ο Σαββίδης, και να μην σκεφτεί ή να μην επηρεαστεί ή να μην σκεφτεί, συναισθηματικά, ας πούμε, να το πω. Νομίζω ότι με αυτή την σίγουρα είναι μια επαναστατική απόφαση, η οποία όμως δεν, για μένα δεν βοηθάει στην βελτίωση του σκοπού, του ποδοσφαίρου δηλαδή, απέναντίας δημιουργεί πρόβλημα και μεγάλο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, γιατί επαναλαμβάνω, σκεφτείτε του χρόνου τέτοιο καιρό ο ΠΑΟΚ να είναι πρώτος στη βαθμολογία ή δεύτερος στη βαθμολογία με 2 βαθμούς διαφορά. Ενώ αν είχε αυτούς τους 3 να ήταν πρώτος. Ναι. Είναι μια υπόθεση εργασίας που όμως είναι γίνη, δεν εξωγίνη. Ναι, μπορεί να συμβεί. Ναι. Δεν είναι όμως αυτό, ξαναλέω και πάλι. Τέλος πάντων. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Ναι, εγώ αυτή θέλω. Γιατί είδα ότι ήσασταν ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί πέρα και λέω, να, ο άνθρωπος θα μας πει. Θα μας πει τουλάχιστον αλήθεια ότι έγινε. Και θα μιλήσει. Μάλιστα. Ωραία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλό Πάσχα κυρίως. Έτσι, καλή ανάσταση κύριε Τζόρτζογλου. Και καλή δύναμη για την προσπάθεια που κάνετε γενικότερα. Καλά. Για ό,τι αποτέλεσμα και αν προκύψει, ελπίζω και εύχομαι θετικό. Να είστε καλά. Καλή ανάσταση. Γενικά καλή ανάσταση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Τζόρτζογλου. Να είστε καλά.